Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε και τις διαδικασίες των εργασιών της δεύτερης ημέρας της νοσηλευτικής ημερίδας, της δεύτερης νοσηλευτικής ημερίδας των Γενικών Νοσοκομείων της Φλόρινας, εμάς ως οικοδεσπότες, της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς και των Γρεβενών. Θέλω πρώτα, σαν ένα φραστικό πλού, να δώσω θερμά συγχαρητήρια στη χθεσινή δεξίωση που έγινε για τις δεινές χορευτικές ικανότητες του κλάδου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα. Συνεχίζουμε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας, της δεύτερης νοσηλευτικής ημερίδας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες περιλαμβάνουν δύο θεματικές ενότητες και δύο διαλέξεις. Δύο υπενθυμίσεις θα ήθελα να κάνω. Η μία αφορά τα κλινικά φροντιστήρια, τα οποία θα λάβουν χώρα από τις 10 η ώρα. Όσοι είστε στην αίθουσα, φροντίστε να είστε παρόντες στα φροντιστήρια στα οποία έχετε δηλώσει. Και όσον αφορά τις βεβαιώσεις συμμετοχής, αυτές θα δίνονται από την γραμματεία και ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι δεν θα είναι εδώ ή θα μείνει κάποιο υπόλοιπο θα σταλεί στα νοσοκομεία με την ευθύνη την δική μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά, εκτός της συνεργασίας, της αμέριστης συνεργασίας των συναδέλφων από τα νοσοκομεία της περιοχής μας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Φλόρινας και τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Φλόρινας Αριστοτέλης, που έχει παράσχει όλη την τυριακή υποδομή για τις εργασίες της διημερίδας μας. Ξεκινάμε με τις ευχές όλων μας για καλή επιτυχία στις εργασίες. Παρακαλώ το Προεδρείο, την κυρία Καμπέρη Θεοδώρα, προϊσταμένη αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, την κυρία Ευαγγέλου Μαγδαληνή, επισκέπτρια υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, και την κυρία Λαζαρίδου Παρθένα, νοσηλεύτρια υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας Άργους Οριστικού. Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητή η σημασία ανίχνευσης των αναγκών υγείας της κοινότητας, της οικογένειας και των ατόμων, της επίδρασης των κοινωνικών και οικολογικών προβλημάτων, καθώς και η επιρροή των περιβαλλοντολογικών κινδύνων στην υγεία. Η νοσηλευτική έχει ηγετικό ρόλο στα συστήματα φροντίδας υγείας και κυρίως στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου ο νοσηλευτής συμμετέχει ως μέλος της ομάδας υγείας με υπεύθυνους ρόλους στην ολοκληρωμένη φροντίδα, στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση του ατόμου, της οικογένειας, του πληθυσμού, της κοινότητας στην οποία εργάζεται. Η σχέση ανάμεσα στο επίπεδο της υγείας μιας δεδομένης πληθυσμιακής ομάδας και της κοινωνίας στην οποία ζει, βρίσκεται ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του νοσηλευτή ή της νοσηλεύτριας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του Προεδρείου. Καλημέρα και από το Προεδρείο. Ευχαριστούμε την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, καθώς και την Πρόεδρο της Διημερίδας, για την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετέχουμε στο Προεδρείο αυτής της ενότητας. Ξεκινώντας, θα καλέσουμε την κυρία Σταμάτη Βασιλεία, νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Κοζάνης, να μας μιλήσει για τη διεπιστημονική προσέγγιση της οικογένειας μετά το θάνατο του ασθενή μέσα στο νοσοκομείο. Είμαι η Κάψα Χρυσαυγή, συνάδελφός μου είναι η Σταμάτη Βασιλεία. Πριν ξεκινήσω, σωστό θα ήταν να εξηγήσω τον λόγο που οδήγησε σε μένα και τη συνάδελφό μου να ασχοληθούμε με την προσέγγιση και ανάλυση αυτού του όρου. Θάνατος. Και μόνο στο άκουσμα αυτής της λέξης δημιουργούνται συναισθήματα φόβου, άγχους, απόγνωσης.
Είναι αρκετές οι φορές που στο τμήμα στο οποίο εργαζόμαστε ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο ενός ατόμου, τα συναισθήματα της οικογένειας, με το επίγον, το αναπάντεχο, πολύ απλά το ξαφνικό. Αμήχανε τις περισσότερες φορές για τον άνθρωπο που έφυγε, για την οικογένεια που περιμένει, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Η εμπειρία και μόνο αυτή, πολύ ψυχρά, οδηγεί στην ολοκλήρωση όλης αυτής της διαδικασίας. Άρα, εσύ είναι σωστός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο θάνατος, που βιώνεται από την οικογένεια. Τι μπορεί τελικά να βοηθήσει σε όλο αυτό? Επιστημονικά, με τον όρο θάνατο ονομάζουμε την πάυση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Θάνατος είναι το μοιραίο βιολογικό φαινόμενο κατά το οποίο αναστέλλονται διαδοχικά και οριστικά όλες οι λειτουργίες του οργανισμού με τελευταίες τις λειτουργίες της αναπνοής και της κυκλοφορίας. Στην προσπάθειά μου να αναλύσω τον ορισμό αυτό, στέκομαι αμήχανη. Μπορεί άραγε η λέξη θάνατος να ερμηνευθεί μέσα από ένα τυπικό ορισμό? Ακόμη και αν δεν έχει τύχει να βιώσει κανείς το θάνατο στο οικείο περιβάλλον του, ο αιώνας που διανύουμε, αιώνας της πληροφορίας άλλωστε, οπωσδήποτε μας προτρέπει να αποξενωθούμε από το φαινόμενο και τις πραγματικές του διαστάσεις. Ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Οδύνη και δέος είναι συναισθήματα που πολύ γρήγορα χαράζει ο θάνατος στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά είναι τα συναισθήματα τα οποία κρατούν εγκυστρωμένα πνεύματα, ευγενέστερα, χωρίς να μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστα και να δώσουν τελικά την πραγματική ερμηνεία. Τι είναι πένθος? Πένθος είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο που έχει υποστεί απώλεια το θάνατο ενός σημαντικού προσώπου. Ακολουθούν τα στάδια του πένθους, με πρώτο στάδιο το μούδιασμα. Παγωμένα πρόσωπο που κοιτούν με απορία. Λαχτάρα. Καμία προσπάθεια να δεχτούν την πραγματικότητα. Αποδιοργάνωση και απελπισία. Αναδιοργάνωση. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν συναισθήματα και σκέψεις. Καθώς βήμα-βήμα προσπαθώ να αγγίξω τον όρο του θανάτου, επιβεβαιώνω και πάλι πόσο δύσκολο είναι να δοθεί ανθρώπινη διάσταση και να εξοικειωθεί κανείς με τη διαδικασία θανάτου. Ακολουθεί ο θρήνος. Θρήνος είναι η πρωτορχική συγκινησιακή αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Μία αντίδραση που εκδηλώνεται με διάφορα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα. Τρόποι διευκόλυνσης μιας διεργασίας του θρήνου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ωστόσο, ως μοντέλο θα πάρουμε τον Γουόρντεν που περιγράφει αυτή τη διεργασία με τέσσερις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος έχει σχέση με τη διεργασία αποδοχής του θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου. Ο δεύτερος επικεντρώνεται στη βίωση του πόνου που προκαλείται από μια σοβαρή απώλεια. Ο τρίτος αφορά την προσαρμογή σε μια πραγματικότητα από την οποία λείπει αυτός που πέθανε. Ο τέταρτος τέλος έχει να κάνει με τη θέση που θα δοθεί σε αυτόν που πέθανε μέσα στην καρδιά, στις σκέψεις και στο νου των ανθρώπων που τον αγάπησαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο θρήνος εμποδίζει τους πεντούντες να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της ζωής. Κάθε φορά που αναγκαζόμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με όλο αυτό, με φουρκωμένα μάτια, σιγανή φωνή, σχεδόν ψιθυριστά, προσπαθούμε να δώσουμε κουράγιο σε αυτόν που θρηνεί. Ωστόσο και πάλι, ενώ καλούμαστε να παραμερίσουμε οτιδήποτε κάνει κακό, ακούγονται λέξεις που τελικά δηλώνουν αμηχανία και φόβο. Έτσι λοιπόν, πώς πρέπει να στηρίξουμε τον άνθρωπο που θρηνεί? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πιέζουμε το άτομο που θρηνεί να παίξει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Δεν λέμε στο άτομο που θρηνεί τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει.
Δεν λέμε πάρε με αν χρειαστείς κάτι. Μη λέτε ότι ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Από την άλλη, ανοίξτε το δρόμο επικοινωνίας. Κατά 80% να ακούτε και πολύ λίγο να μιλάτε. Δώστε συγκεκριμένη βοήθεια. Περιμένετε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν δύσκολοι περίοδοι. Μην αναθέτετε την παροχή βοηθείας σε άλλους. Μην λέτε «ξέρω πώς νιώθεις». Μην χρησιμοποιείτε τετριμένες εκφράσεις παρηγοριάς. Μην πιέζετε το άτομο που θρυνεί να πιαστεί. Να είστε στο πλευρό του ατόμου που θρυνεί. Μιλήστε για τις δικές σας απώλειες. Χρησιμοποιήστε τη σωματική επαφή. Να είστε υπομονετικοί με την ιστορία του ατόμου που θρυνεί. Οι ψυχολόγοι και οι γιατροί αναγνωρίζουν κάποια κοινά σωματικά συμπτώματα πένθους που περιλαμβάνουν ενδεικτικά σφίξιμο στο λαιμό, αίσθημα ασφυξίας, δυσκολία στην αναπνοή, αίσθημα πνιγμού, κενό στο στομάχι, αίσθηση σωματικής αδυναμίας, έντονη πόνη. Αυτές είναι οι σωματικές και βιοχημικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να αυξήσουν τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο, χειρουργικές επεμβάσεις και φυσικά να αυξήσουν τους δείκτες θνησιμότητας. Αυτής της εργασίας, συνάδελφος με εμπειρία πολλών χρόνων, μου επιβεβαίωσε την ελληπή συμμετοχή ειδικών στη διαδικασία θανάτου. Συγκεκριμένα μου ανέφερε ένα περιστατικό στα ΤΕ Πρόοδου, ατύχημα πατέρα τριών παιδιών, τραγική φιγούρα, η σύζυγος απέναντι στην ξαφνική απώλεια. Με βουρκωμένα μάτια σε απόγνωση προσπαθεί να δώσει απάντηση στην ερώτηση «Τι θα πω στα παιδιά μου?». Εδώ επιβεβαιώνεται η έλλειψη ειδικού επιστήμονα στον χώρο. Οι ψυχολόγοι έχουν διάφορους εξειδικευμένους τρόπους να διαχειρίζονται το θάνατο και το πένθος. Η διαχείριση του θανάτου και του πένθους από ειδικούς περιλαμβάνει τη διαχείριση διαφόρων σταδίων χωριστά, η αποδοχή και αντιμετώπιση της απώλειας, η καλή και υγιεινή λειτουργικότητα του ατόμου, η σωστή διατροφή, η διεργασία επώδυνων αναμνήσεων, η αποδοχή συναισθημάτων που αναδύονται, η διαχείριση αλλαγών στην κοινωνική ζωή που προκύπτει από την απώλεια, η αποδέσμευση από τον νεκρό, η αποδοχή της υποστήριξης, το ξανακέρδισμα της ενέργειας από νέες πηγές, η δημιουργία μιας ταυτότητας περιλαμβάνει την απώλεια κάποιου που αγαπάς και τελικά την επιβίωση του ατόμου. Γιατί μας είναι δύσκολο να μεταφέρουμε άσχημα νέα? Ο φόβος πρόκλησης αρνητικών ή δυσάρεστων συναισθημάτων στον πενθούντα. Ο γιατρός ο οποίος φέρνει νέα μετατρέπεται αυτομάτως σε Κασάνδρα, καθότι προκαλεί είτε επιθετικότητα και τον θυμό του πενθούντα, είτε τα δάκρυά του. Ο γιατρός την ιδέα και μόνο ότι θα προξενήσει μια έκριθμη συναισθηματική κατάσταση, διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για λόγους επαγγελματικούς και συναισθηματικούς. Ακολουθεί φροντίδα του αρρώστου που πεθαίνει. Ο ρόλος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που φροντίζει το άτομο που πεθαίνει είναι υποστηρικτικός. Ο θάνατος είναι ένα αναπόφευκτο και φυσικό μέρος της ζωής που προκαλεί στον άνθρωπο οδύν και δέος. Το προσωπικό υγείας παρέχει ουσιαστική στήριξη όταν αποδέχεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άρρωστος. Συνοδεύει τον άρρωστο στην πορεία του με τη διακριτική του παρουσία. Το προσωπικό υγείας εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν τον εγκαταλείπει, ακόμη και όταν δεν διαθέτει τα μέσα να τον θεραπεύσει. Στο σημείο αυτό, επιβεβαιώνουμε και πάλι πως ο νοσηλευτής για κανένα λόγο δεν εγκαταλείπει τον άρρωστο. Είναι άγρυπνος φρουρός και πρόθυμος πάντα να βοηθήσει. Η αντιδράση των μελών του προσωπικού υγείας. Τα μέλη του προσωπικού υγείας βιώνουν πολλές σημαντικές απώλειες όταν φροντίζουν άτομα, η ζωή των οποίων απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια. Όταν μάλιστα δένονται με τον άρρωστο συναισθηματικά, συχνά μπορεί να αισθανθούν την ανάγκη να κλάψουν, να νιώσουν θλίψη, δυσκολεύονται να αυτοσυγκεντρωθούν, βιώνουν θυμό, ενοχές, άγχος, γενική κούραση,
αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους. Όλοι οι θάνατοι που συμβαίνουν μέσα σε ένα τμήμα δεν προκαλούν την ίδια ένταση. Κάθε άρρωστος επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο το προσωπικό. Όταν προϋπάρχει μακρόχρονη και στενή σχέση και όταν η ταύτιση με τον άρρωστο είναι έντονη, τότε η διεργασία θρήνου που βιώνει ο επαγγελματίας υγείας είναι ιδιαίτερα οδυνηρή. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό σημείο που διαφοροποιεί το θρήνο του προσωπικού υγείας από εκείνο των συγγενών είναι ότι πρέπει να είναι δυνατός. Πρέπει να φανεί δυνατός, να αντέχει στον πόνο, στην αρρώστια, στο θάνατο. Να διατηρεί τις αποστάσεις του ώστε να μην επηρεάζεται. Επιβάλλεται να ελέγχει τα συναισθήματά του για να μην εκτεθεί στα μάτια των συναδέλφων αλλά και στα δικά του. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιεί μηχανισμούς άμυνας και συμπεριφοράς στην προσπάθειά του να ελέγξει και να μειώσει το άγχος που δημιούργησε ο θάνατος. Κάθε μέλος του προσωπικού υγείας ενεργοποιεί κάποιους φυσιολογικούς μηχανισμούς άμυνας και συμπεριφοράς. Ο πρώτος μηχανισμός είναι της άρνησης, όπου εδώ συνιστάται η αδυναμία του ατόμου να αναγνωρίσει την πραγματικότητα μιας πραγματικής κατάστασης. Ο δεύτερος είναι ο μηχανισμός εκλογήκευσης, όπου επιτρέπει στο προσωπικό υγείας να αναλύει λογικά την παρούσα κατάσταση, αποθώντας έτσι οδυνηρά συναισθήματα. Ακολουθεί ο μηχανισμός της προβολής, που αφορά την απόδοση προσωπικών οδυνηρών σκέψεων σε άτομα, αντικείμενα ή καταστάσεις. Ο μηχανισμός της μετάθεσης, όπου επιτρέπει τον εργαζόμενο να μεταβιβάσει τα συναισθήματα που προκαλεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Και μια κοινή αντίδραση που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος ως μέθοδος εκτόνωσης, είναι το χιούμορ. Πρέπει να ξέρουμε ότι παρουσιάζοντας το θάνατο με ηρεμία και σεβασμό, στην ουσία δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη ζωή, διότι η ζωή αποκτά σημασία ακριβώς από την παρουσία του θανάτου. Μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, όλες οι επιστημονικές θεωρίες αποδεικνύονται ανίσχυες. Ενώ αντίθετα, η συμπαράσταση ενός ανθρώπου, διατεθειμένη να ακούσει και να βοηθήσει τον πενθούντα, μπορεί να παλύνει την τόσο επώδυνη κατάστασή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφό μου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κάσια. Μήπως κάποιος έχει να κάνει κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Βαφίλη λέγομαι. Είμαι νοσηλεύτρια στον Άγιο Δημήτρη Θεσσαλονίκης. Ήθελα να ρωτήσω, όταν το προσωπικό υγείας της συγκεκριμένου νοσηλευτής καλείται να προσφέρει βοήθεια σε ένα άτομο νοσούντα που επίκειται ο θάνατος και αυτό το άτομο είναι πρόσωπο συγγένειας, πατέρας, μητέρα, σύζυγος, θεωρείται καλό ο νοσηλευτής να είναι στο τμήμα αυτό που είναι ο ασθενής και ο ασθενής που επίκειται να πεθάνει, ή να αλλάζει τμήμα, διότι εδώ δίστανται οι γνώμες. Εκεί έχουμε ένα νοσηλευτή που πρέπει να τον στηρίξουμε σαν νοσηλευτή και σαν συγγενή, συν το άτομο που φεύγει, συν τους υπόλοιπους που θα πενθήσουν και πενθούν. Και το λέω δίστανται, διότι οι μεν ψυχολόγοι λένε, και το λέω προσωπικό βίωμα, λένε το άτομο νοσηλευτής απομακρύνεται. Η δε διοίκηση του νοσοκομείου συνήθως λέει όχι, μένει στο τμήμα διότι πρέπει να βιώσει, πρέπει να αποδεχθεί, διότι μετά το θάνατο ο νοσηλευτής συνεχίζει τη δουλειά του. Η εμπειρία, η πείρα, το πώς το βιώσατε εσείς και πώς το δουλέψετε αυτό το κομμάτι, τι σας συμβουλεύει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν νοσηλευτές σε αυτό το κομμάτι που θα τυχθούμε να απαιτήσουμε κάποια πράγματα και να πάρουμε πίσω κάποιες αποδοχές. Ο ρόλος του νοσηλευτή υποστηρικτικός, αυτό είναι λιγάκι προσωπικό. Οι αντοχές που κουβαλάει κάθε άνθρωπος, κάθε νοσηλευτής, στέκεται απέναντι σε ένα συγγενή που έχει πρόβλημα και είναι αρκετά επιβαρημένος.
Όχι, δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει τμήμα. Είναι λόγος για να αποχωρήσει από το τμήμα, γιατί δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με όλο αυτό. Θεωρώ ότι ο νοσηλευτής αντέχει. Έχει εφόδια και δυνάμεις να σταθεί. Η εμπειρία μπορεί να τον βοηθήσει να διαχειριστεί τα συναισθήματα και τον πόνο του. Τώρα, οι προσωπικές αντοχές διαφέρουν. Εάν πια κάποιος δεν αντέχει, απλά αυτό τώρα αλλάζει τμήμα, γιατί αντιμετωπίζει πρόβλημα συγγενής. Το θεωρώ υπερβολή και θεωρώ, βιώνοντας έτσι καταστάσεις από το τμήμα στο οποίο εργάζομαι, ότι είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να το κάνει, η εμπειρία του μπορεί να τον βοηθήσει. Επομένως, ερχόμαστε σε διάσταση με τους ψυχολόγους, οι οποίοι λένε απομάκρυνση του νοσηλευτή. Γιατί η ψυχολογική στήριξη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι σε νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει τριπλό ρόλο εδώ πέρα. Είναι άνθρωπος, είναι θεραπευτής και είναι και άμεσο πρόσωπο με το άτομο που φέρει. Πόσο έχει καταβάλει τον ίδιο τον νοσηλευτή όλο αυτό, οι αντοχές του πόσο επιτρέπουν να συνεχίσει εκεί. Αν πια έχει καταρρεύσει και δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, σαφώς και πρέπει να φύγει. Θεωρώ ότι έτσι είναι πολύ προσωπικό και από εκεί και πέρα χρειάζεται και μία γνώμη από κάποιον ειδικό, τι θα βοηθήσει και πόσο πρέπει να αποχωρήσει ή να συνεχίσει. Ευχαριστώ για την απάντηση. Απλά θα ήθελα να ευχηθώ, γιατί έχω 33 χρόνια που δουλεύω, ότι σε όλα τα νοσοκομεία πια θα πρέπει να υπάρχει, τι θέλω να καταλήξω, ψυχολογική στήριξη στους νοσηλευτές πια, δωρεάν, και στους νοσηλευτές, ναι. Η ψυχολογική στήριξη πια παρέχεται μέσα από την τσέπη μας. Πληρώνουμε και να στηριχτούμε οι νοσηλευτές. Δεν υπάρχει ούτε δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια που ρωτάω, τις απορίες και κάποιους άλλους που θα έχει συνάδελφος, θα είχαν επιληθεί όλα. Αν υπήρχε και η ψυχολογική στήριξη μέσα στους νοσηλευτές, που πραγματικά χρειαζόμαστε οι νοσηλευτές. Το έχουμε ανάγκη. Για τέτοια περιστατικά. Ένας χρόνιος ασθενής ή ένας ασθενής που φεύγει πια από τη ζωή. Μακάρι να φροντίσουμε. Μακάρι να φροντίσουμε οι νεότεροι. Να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ πολύ, επειδή έχω και αυτόν τον άχαρο ρόλο, θα πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα τους χρόνους. Οι εισηγήσεις ως προς την επιτυχία τους είναι μεν το θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση ίσως με το κοινό, το νόημα το οποίο αφήνει, αλλά και ο χρόνος αυστηρά τον οποίον έχει ο εισηγητής. Θα παρακαλέσω θερμά και το Προεδρείο, καθώς επίσης και τους εισηγητές, τις κυρίες εισηγήτριες, να είναι αυστηροί στο χρόνο τους. Ευχαριστώ. Θα καλέσουμε τώρα την κυρία Ευαγγελοπούλου Μαρία, την νοσηλεύτρια ΤΑΦΕΨΙΝΟ, του νοσοκομείου Πτωλεμαΐδας, να μας μιλήσει για το ρόλο της οικογένειας και του διαδικτύου στην ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών. Καλημέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε για τον ρόλο της οικογένειας και το διαδίκτυο στην ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συζητήσει τον καρκίνο χρόνιο νόσημα, να περιγράψει την υποστήριξη που δέχονται οι ογκολογικοί ασθενείς από την οικογένεια, καθώς και την επιβάρηση που δέχονται οι φροντιστές τους. Επίσης, αναλύεται ο όρος της ενδυνάμωσης και τα μοντέλα αυτής με χαρακτηριστικό το μοντέλο της αυτοβοήθειας, παρουσιάζοντας το διαδίκτυο ως ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Θα σχολιαστούν τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί για τους ογκολογικούς ασθενείς. Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας των ανθρώπων στον πλανήτη. Στην Ελλάδα αναφέρεται ως η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κάποτε χαρακτηριζόταν ως ανίατη αρρώστια, μετά όμως την ανακάλυψη της ακτινοβολίας το 1920 και της χημειοθεραπείας, τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο, έχουμε περιπτώσεις καρκίνων σε ίαση και βελτίωσή τους, με αποτέλεσμα να έχει γίνει μια χρόνια νόσο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό πάνω από 30%, αρκεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
Οι άνθρωποι που βιώνουν χρόνιες ασθένειες έχουν επιπτώσεις και μεταβολές στη ζωή τους, η οποία συνήθως αλλάζει με δραματικό τρόπο. Συνήθως έχουμε κάποιες τριξογόνους καταστάσεις όπως πόνους, σωματικές αλλαγές, αλλαγές στον τρόπο της καθημερινής ζωής, μείωση κοινωνικών επαφών, κοινωνική απομόνωση, μοναξιά, κατάθλιψη, περιορισμένη δραστηριότητα, αίσθηση βάρους στους οικείους τους. Επηρεάζεται η οικογενειακή αρμονία, πλήττονται οι σχέσεις γονέα-παιδιού, η οικογενειακή ρόλη και ο γάμος. Πολλοί άνθρωποι απομονώνονται στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα η ασθένεια να επηρεάζει και την οικογενειακή αρμονία. Στην ελληνική κοινωνία, ο δεσμός της οικογένειας είναι πολύ δυνατός. Ένα γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά κάποιο μέλος της, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση μιας σοβαρής αρρώστιας, επηρεάζει γενικά όλη την οικογένεια. Το πώς θα αντιδράσει η οικογένεια έχει επίπτωση και στο άρρωστο μέλος. Υπάρχουν πολλές εμπεριστατωμένες επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, οι οποίες αφορούν συνήθως την ψυχολογική υγεία, την προσαρμογή στην αρρώστια, τη λειτουργικότητα και τα σωματικά συμπτώματα. Στην υγεία των ογκολογικών ασθενών, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι φροντιστές τους. Τις περισσότερες φορές δέχονται μεγάλη επιβάρηση. Κάποιες φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν, με συνέπεια να έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους. Κάποιες από αυτές είναι η διαταραχή ύπνου, κυρίως αυτοί που ζουν στο ίδιο σπίτι με τον ογκολογικό ασθενή και χρειάζονται να τον φροντίζουν όλο το 24ωρο, άγχος, στρες, κατάθλιψη, μείωση σωματικής υγείας, εξάντληση, παραμέληση και συντήρηση της υγείας τους λόγω προτεραιότητας στον ογκολογικό ασθενή, μεγάλες οικονομικές δαπάνες, περιορισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων, μεταπτώση στη διάθεσή τους και ψυχολογική δυσλειτουργία. Οι φροντιστές που είναι η ίδια η οικογένεια, στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι ένας δεύτερος ασθενής που χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό χρειάζονται και αυτή η υποστήριξη και βοήθεια από ειδικούς υγειονομικής περίθαλψης. Η ενδυνάμωση ορίζεται ως η παροχή ευκαιριών και συνθηκών να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις, ώστε να μπορέσουν από παθητικός δέκτης να μεταβληθούν σε ενεργό εταίρο της φροντίδας της υγείας τους. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι ειδικοί να εστιάσουν στην ενίσχυση των γνώσεων για την υγεία, την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του ασθενούς, την εξασφάλιση συμμετοχής των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την παροχή υποστήριξης αυτοδιαχείρισης. Η ενδυνάμωση λοιπόν πρόκειται για μια πολυδιάστατη κοινωνική διαδικασία, μέσω της οποίας τα άτομα θα μπορέσουν να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση και έλεγχο της υγείας τους. Τα μοντέλα της ενδυνάμωσης είναι τέσσερα. Είναι το επαγγελματικό μοντέλο, το φιλελεύθερο μοντέλο, το μοντέλο αυτοβοήθειας, το μοντέλο ανταλλαγής. Δεν θα σας τα αναλύσω περαιτέρω γιατί θα μας πάρει αρκετό χρόνο. Τα προγράμματα παρέμβασης για ενδυνάμωση ασθενών με καρκίνο αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, επιφέροντας ψυχολογική στήριξη ώστε να προσεγγίσουν καλύτερα την ασθένειά τους. Ένας τρόπος λοιπόν ενδυνάμωσης που αφορά και το μοντέλο της αυτοβοήθειας των ογκολογικών ασθενών είναι η πληροφορική και κυρίως η χρήση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο προσφέρει αρκετά ωφέλη, παράλληλα εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Τα ωφέλη από τη συμμετοχή των ογκολογικών ασθενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου είναι ότι ο ογκολογικός ασθενής έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες σχετικές με την πάθησή του, υποστήριξη από άλλους ασθενείς με την ίδια πάθηση, τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για τον καρκίνο από διεθνή αναγνωρισμένους οργανισμούς, εργαλεία λήψης αποφάσεων και τη θεραπεία του καρκίνου, συμμετοχή σε συζητήσεις, πληροφορίες για νέες θεραπείες, νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Θέματα καλύτερης ποιότητας ζωής για ογκολογικούς ασθενείς είναι ένα οικονομικά φθηνό μέσο, διότι μπορεί ο άλλος να αντλήσει πληροφορίες όπου παρέχει φωτογραφίες, βίντεο, βιβλία, εμπειρίες από άλλους ασθενείς. Πληροφορίες που ανανεώνται και ενημερώνονται συνεχώς. Το διαδίκτυο λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του επίπεδου γνώσης των ασθενών βάσει των προσδοκιών που θέτει ο κάθε ασθενής, διότι οι προσδοκίες διαφέρουν στο καθένα ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και την φύλη. Μια διαδεδομένη περιήγηση στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, είναι τα blogs για τον καρκίνο του μαστού. Συνήθως οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού αφηγούνται την ιστορία της ασθένειάς τους, δίνοντας νόημα στη ζωή τους, στον εαυτό τους και στο στόμα τους, που πιθανότητα έχει υποστεί κάποιο ακροτηριασμό και αλλαγές στην εμφάνισή του. Γράφουν όσο συχνά επιθυμούν, εκφράζονται ελεύθερα, απελευθερώνονται,
αλληλοβοηθούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Επίσης, μέσω του Glocks δεν αισθάνονται αποξενωμένοι και μόνοι και αντλούν δύναμη να παλέψουν για τη ζωή, αφού σκέφτονται ότι υπάρχουν και άλλοι στην ίδια κατάσταση με αυτούς. Πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν συνήθως το διαδίκτυο για άντληση περισσότερων πληροφοριών για την ασθένειά τους. Αυτό όμως μπορεί να εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Η κίνδυνη από τη χρήση του διαδικτύου συνήθως είναι ότι γράφει ο καθένας χωρίς να έχει κάποια εξειδίκευση. Μπορεί να παραμείνει λαχτάς πληροφορίες, ανακρίβειες και αναλυθή στοιχεία. Υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού, ελλειπής προστασία προσωπικών δεδομένων, έκθεση ιατρικών δεδομένων και αποτελεσμάτων προς τρίτους, μη συχνή ενημέρωση κάποιων ιστοσελίδων. Και τέλος, ελλειπής πληροφορίες για φαρμακευτικές θεραπείες και θεραπείες αποκατάστασης. Οι ιστοσελίδες δεν είναι πάντα σε θέση να δώσουν εξατομικευμένες πληροφορίες στον ασθενή και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως συμπλήρωμα στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Συμπερασματικά, ο καρκίνος έχει γίνει μια χρόνια ασθένεια με πολλές ψυχολογικές μεταπτώσεις και σωματικές αλλαγές στους ασθενείς. Σημαντικό ρόλο συνήθως θετικό στη ψυχολογία και στη λήψη αποφάσεων θεραπείας για τους ογκολογικούς ασθενείς έχει η οικογένειά τους. Αποτελεί ένα στήριγμα για αυτούς, αν και πολλές φορές νιώθουν ότι τους επιβαρύνουν με το πρόβλημά τους. Αυτό πραγματικά συμβαίνει γιατί οι φροντιστές των ογκολογικών ασθενών τις περισσότερες φορές επιβαρύνονται και αυτοί από την ασθένεια. Βιώνουν με τον τρόπο τους τον καρκίνο μέσα από τη φροντίδα που προσφέρουν. Πολλές φορές καταπονούνται σε ψυχολογικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη σημερινή εποχή, πολλοί ογκολογικοί ασθενείς αντλούν δύναμη για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους με την ενδυνάμωση, όπως είπαμε. Αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο για αύξηση των γνώσεων και καλύτερη διαχείριση της κατάστασής τους. Είναι αρκετά τα ωφέλη που προσφέρει το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κατανόηση και τη φροντίδα της υγείας τους, αν και πολλές φορές είναι επικίνδυνα εξαιτίας της παραπληροφόρησης και των λαθασμένων πληροφοριών. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται και να ενθαρρύνεται από τους θεράποντές του, να σκέφτεται τις ιστοσελίδες και blogs που είναι εγκεκριμένα και ελεγμένα από επιστημονικές πιστοποιημένες ομάδες. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ασθενών που στρέφεται στο διαδίκτυο. Οφείλουν οι ειδικοί να ενημερώνονται, να ελέγχουν και να ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ώστε να παρέχουν έγκυρες πληροφορίες προς τους ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι ούτως ή άλλως βιώνουν μια δύσκολη ζωή και αναζητούν απλώς τρόπους να την κάνουν πιο ανώδυνη για αυτούς και τους οικείους τους. Ευχαριστώ πολύ. Τις περισσότερες φορές όμως έχουμε κακή χρήση του διαδικτύου και σπέρνει περισσότερο τον πανικό. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς σαν επαγγελματίες, αν μπορούμε βέβαια, να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας μόνο να διαβάζουν από πιστοποιημένες ομάδες. Ναι, αυτό που είπα στο τέλος δηλαδή. Έτσι, είναι, πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Και να τους προτρέπουμε, αλλά αυτό. Γιατί... να τους δίνουμε εμείς τις οδηγίες που θα πρέπει ακριβώς να απευθυνθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση? Η κυρία Κλή. Πρώτη πάλι που ανακράτησε τον όνοντα. Με τον ρόλο της οικογένειας ήθελα να επισημάνω κάτι. Σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που έγινε έρευνα, θα μου επιτρέψετε να μην πω το όνομά του, μεγάλο νοσοκομείο, το 70% των γυναικών που υφίστανται ένα είδος καρκίνου και υπόκειται σε αλλαγή σωματικού ειδόλου, συνήθως εγκαταλείπεται από τον σύζυγο. Ο σύζυγος απομακρύνεται είτε ψυχικά είτε σωματικά από τη σύζυγό του. Είναι μια έρευνα που έγινε πριν από 5 με 6 χρόνια περίπου. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι στο Memorial, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ 20 χρόνια, όταν η σύζυγος φτάσει στο σημείο να αλλάξει το σωματικό της είδωλο λόγω αυτής της ασθένειας, ο σύζυγος παίρνει ένα γράμμα από την ογκολογική εταιρεία, στο οποίο γράμμα λέει πώς πρέπει να σταθεί δίπλα στη σύντροφο και πώς πρέπει να θεραπεύσουμε σε εισαγωγικά να ακολουθήσουμε το ρητό που λένε οι αρχαίοι, τα του σώματος δυστυχήματα και της ψυχής επιτιδεύμασης νοιάστε. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα τελείως αντίθετα συμβαίνει. Συγγνώμη που κατοχάσατε τον χρόνο σας, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το δώσουμε λίγο σημασία. Ο σύζυγος είναι αυτός που πρέπει να στηριχθεί,
να δεχθεί την σωματικά αλλαγμένη σύζυγό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Μπρέτσα Κριστίνα, νοσηλεύτρια καθέψιμο του νοσοκομείου Τρικάλων, με το θέμα «Η άνοια και η νόσος Αλσχάιμερ, η επιδημία του 21ου αιώνα». Κατανόησης
του λόγου αλλά και της ομιλίας, έχουμε έκπτωση των επιτελικών λειτουργιών και των οπτικοχωρικών ικανοτήτων, δηλαδή τα άτομα ξεχνούν που έχουν τα πράγματα, ξεχνούν που μένουν και έχουν έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας στα τελικά στάδια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 7 στάδια της νόσου. Στο πρώτο στάδιο δεν υπάρχουν κάποια έντονα συμπτώματα. Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κάποια. Όπου δεν μπορούμε βέβαια να διαγνώσουμε και την νόσο. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζουν σιγά σιγά οι πρώτες διαταραχές της μνήμης, όπου εκεί ξεχνάμε τα αντικείμενα πρώτης ανάγκης, αλλά και διάφορα ονόματα. Πάλι εδώ δεν έχουμε διάγνωση της νόσου. Ίσως αν είχαμε μια πιο αναπτυγμένη πρωτοβάθμια δίδα υγείας, να μπορούσαμε σε αυτά τα στάδια να εντοπίσουμε την νόσο, να χορηγήσουμε κάποια φάρμακα τα οποία ναι μεν το αποτέλεσμα τους θα ήταν να μην εμφανίζονται τα επόμενα στάδια πιο γρήγορα, δηλαδή να καθυστερήσουν την εμφάνισή τους. Όχι όμως να μην προχωρήσει η νόσο και να μην έχουμε το τελικό στάδιο της νόσου που αυτό δεν το επιθυμούμε. Στο τρίτο στάδιο της νόσου, όπου εκεί έχουμε υπηρενοητική ανεπάρκεια, το άτομο πλέον έχει μειωμένη απόδοση στην εργασία του, αν εργάζεται. Εδώ πλέον μπορεί να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη της νόσου με κάποια κλινική εξέταση, κυρίως από ψυχολόγους και ψυχολογικά τεστ, όπου σε αυτό το στάδιο μπορούν να διαγνώσουν την νόσο και να δοθούν αυτά τα φάρμακα που είπαμε. Και το τέταρτο στάδιο, όπου πλέον υπάρχει μια μέτρια νοητική ανεπάρκεια, το άτομο συνεχίζει να ξεχνά πρόσφατα γεγονότα, να έχει κενά μνήμης, να αδυνατεί να συγκεντρωθεί, να διαβάσει ή ακόμα μερικές φορές να δει τηλεόραση. Δεν θυμάται τι έβλεπε ή τι βλέπει. Επίσης βλέπουμε ότι εκδηλώνεται τα συναισθήματά του με έναν πολύ διαφορετικό και έντονο τρόπο, οπότε εδώ πλέον είναι ορατό και στους οικείους αλλά και στον ιατρικό κόσμο ότι το άτομο αυτό βρίσκεται στο τέταρτο στάδιο της νόσου. Στο πέμπτο στάδιο πλέον, ασθενής δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς βοήθεια, αρχίζει να μην θυμάται που μένει, αρχίζει να μην θυμάται το όνομά του. Στο έκτο στάδιο έχουμε μια αναχθέα επιδείνωση της κατάστασής του, όπου ξεχνά ακόμα και το όνομα της συζύγους του, χάνει την αίσθηση του χρόνου, δεν ξέρει τι είναι, πλέον δεν είναι ο ίδιος χαρακτήρας που ήταν πριν και γίνεται ένα άγγλο. Στο έβδομο στάδιο της νόσου, όπου είναι και το τελικό στάδιο, δεν μπορεί πλέον το άτομο να ζήσει μόνο του, δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και είναι πλέον κατάκητος. Πράγμα που εκεί οδηγεί η νόσο Αλσχάιμερ. Με βάση τους υπολογισμούς που έχει γίνει, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν παγκοσμίως με άνοια. Ο αριθμός αυτός πρόκειται να ανεβεί πάρα πολύ το 2030 και αναμένουμε να είναι 65 εκατομμύρια 700 άτομα περίπου και το 2050 αναμένουμε να είναι 115 εκατομμύρια. Αν και δεν υπάρχουν για τη χώρα μας ακριβή δεδομένα, διότι δεν είναι όλοι ασθενείς εγγεγραμμένοι, γιατί όπως είπαμε έχουμε μια έλλειψη στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας, όπου εκεί θα μπορούσαν αυτά τα άτομα να εισέλθουν πρώτα. Εκεί πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχουν 200.000 ασθενείς και κάπου γύρω στις 50.000 οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, οπότε δεν μπορούμε να τους βρούμε. Μέχρι το 2050 ο αριθμός αυτός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τα 600.000 άτομα. Εδώ βλέπουμε ότι οι χώρες με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο να έχουν το κομμάτι των αρρώστων, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλό οικονομικό υπόβαθρο να έχουν το χαμηλότερο κομμάτι ατόμων οι οποίοι πάσχουν από άνοια Αλτσχάιμερ. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι οικονομικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην εμφάνιση αλλά και στην εξέλιξη της νόσου. Το κόστος της άνοιας παγκόσμια ανέρχεται περίπου το 2010 σε 604 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου
6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ενώ το κόστος της άνοιας στην Ελλάδα βλέπουμε ποιο είναι. Και ότι αναμένεται το 2000, σε μια έρευνα μάλλον που έγινε το 2013 και είναι από τις πιο πρόσφατες, το κόστος αναμένεται να φτάσει από 12.140 έως 22.000, μάλλον έφτασε, όχι αναμένεται να φτάσει, γιατί αναμένεται να υπερβεί αυτό, από 12.140 έως 22.666 ευρώ ετησίως. Εδώ μιλάμε το κόστος ότι μπορεί να είναι τόσο φαρμακευτικό, να είναι κλινικό, να είναι από τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά να είναι και το κόστος των φροντιστών, γιατί τα άτομα με προηγμένα στάδια της νόσου δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιο από τα μέλη της οικογένειας να μένει μαζί τους και να φροντίζει αυτά τα άτομα. Καλό θα ήταν να αλλάξουμε την κουλτούρα για την άνοια, διότι όπως βλέπουμε μέχρι το 1900 τα άτομα αυτά ήταν στιγματισμένα, δεν μπορούσαμε, κοινώς τα κρύβαμε από την κοινωνία και προσπαθούσαμε να μην φανούν προς τα έξω ότι κάποιος ξεχνάει, κάποιος δεν είναι καλά. Από το 1990 έως το 2000 προσπαθούμε με διάφορα, προσπαθήσαμε μάλλον με διάφορα φάρμακα να αντιμετωπίσουμε την νόσο η οποία δεν αντιμετωπιζόταν, ενώ καλό είναι στο μέλλον να προλαβαίνουμε την νόσο όσο γίνεται στα αρχικά της στάδια, για να μην επιβαρύνεται τόσο το κόστος το κοινωνικό, το ασφαλιστικό, το οικονομικό και γενικότερα το συναισθηματικό κόστος αυτών των αρρώστων. Λοιπόν, χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρα για την άνοια, να μειώσουμε το στίγμα με τη μεγαλύτερη κατανόηση και τη συνειδητοποίηση της νόσου, να γινόμαστε λιγότερο αρνητικές σκέψεις πάνω στο γεγονός ότι κάποιο του μυαλό πραγματικά έχει κενά, δεν θυμάται, να υπάρχει μια κοινωνική συνέστηση και μειώνοντας το στίγμα πιστεύουμε ότι θα γίνει η νόσος η οποία πράγματι θα αυξηθεί και πράγματι μπορεί να επηρεάσει όλους μας, πιο ανθρώπινη και πιο ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφώς ανεβαίνει το προσδόκιμο, άρα θα έχουμε περισσότερους ασθενείς με Αλσχάιμερ. Και αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωριστούν τα πρώιμα στάδια, τόσο όσο για να βοηθήσουμε τον ασθενή μας από τα συμπτώματα, αλλά και να επιβραδύνουμε την εξέλιξη και για τον ίδιο τον ασθενή, πάντα και για τους φροντιστές και για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε. Ακριβώς, παρακαλώ. Κάποια ερώτηση από το κοινό? Ναι, ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Χριστοφορίδου Βαρβάρα, ΑΕΕ νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, η οποία θα μας μιλήσει για την εμπειρία της ευδόκιμης γύρανσης. Καλημέρα και από μένα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το 2020, ο παγκόσμιος πληθυσμός ατόμων ηλικίας 60 και άνω αναμένεται να φτάσει το 1 δις με πάνω από 700 εκατομμύρια στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Καθώς λοιπόν παρατηρούμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει, διαφαίνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έννοια της επιτυχημένης γύρανσης. Τι είναι λοιπόν ευδόκιμη γύρανση? Πολλοί άνθρωποι γερνούν με επιτυχία και αυτή η ευδόκιμη γύρανση είναι καθαρά υποκειμενική και δύναται να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά άτομα. Ο ορισμός της ευδόκιμης γύρανσης θα μπορούσε να οριστεί ως η μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης μιας νόσου ή αναπηρίας που σχετίζεται με την νόσο, η καλή λειτουργία του οργανισμού και η επαρκής γνωστική ικανότητα και η ενεργός εμπλοκή στη ζωή. Επίσης, σύμφωνα με άλλους επιστήμονες, η ευδόκιμη επιτυχής γύρανση είναι η δυνατότητα να φτάνουν τα ηλικιωμένα άτομα σε ένα επίπεδο φυσικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ευεξίας. Η ευδόκιμη γύρανση μπορεί να χαρακτηριστεί αντικειμενικά η εκτίμηση κατάστασης ενός ατόμου για βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε σύγκριση με άλλους συνομήλικους. Υποκειμενικά, η προσωπική εκτίμηση των ηλικιωμένων
για τον τρόπο που βιώνει τη γύρανση, με το βαθμό ευημερίας αλλά και κατά πόσο το άτομο είναι ικανοποιημένο από τις προσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις, την αίσθηση του αυτοελέγχου αλλά και την ύπαρξη της ψυχικής του ισορροπίας. Η διαφορά μιας συνηθισμένης γύρανσης και μιας επιτυχημένης έγκυται στην αποφυγή ασθενειών, υψηλή γνωστική και σωματική λειτουργικότητα, κοινωνική δέσμευση με τη ζωή. Σαν χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε υγεία, προσωπική ανάπτυξη, αποδοχή, αυτονομία, αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Οι ηλικιωμένοι όμως που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, από τις οποίες ποτέ δεν θα ανακάμψουν πλήρως και οι οποίοι έχουν ορισμένες λειτουργικές αναπηρίες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι γερνούν άσχημα? Θεωρίες της γύρανσης υποστηρίζουν ότι στόχος δεν είναι τα επιτυχημένα γυρατιά, αλλά η ανθεκτικότητα και η ικανότητα να μπορεί ο άνθρωπος να ανακάμψει από τις αδειξότητες. Άλλος παράγοντας στην επιτυχή γύρανση είναι η θετική πνευματικότητα. Η πνευματικότητα δύναται να αποτελέσει βασικό συστατικό της ανθεκτικότητας, αλλά και ένα σημαντικό θετικό προγνωστικό δείκτης επιτυχημένης γύρανσης. Μαζί με τη θρησκευτικότητα, ο άνθρωπος νιώθει ότι βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία εξέλιξης και ανανέωσης στην δυναμική της αγάπης και της αφοσίωσης προς τα θεία. Οι θετικές προοπτικές που επικεντρώνονται στην εσωτερική δύναμη των ηλικιωμένων ενηλίκων παρέχουν αντιστάθμιση στην απώλεια, στην δυσλειτουργία της ασθένειας, αλλά και στην προοπτική του θανάτου του ίδιου. Ένας βασικός στόχος που αφορά εμάς τους επαγγελματίες υγείας είναι η προώθηση της ενεργούς γύρανσης, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις που προάγουν την υγεία, προλαμβάνουν ασθένειες, διαχειρίζονται ασθένειες με σκοπό να αποτρέπουν διάφορες αναπηρίες. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η υγεία σε ηλικιωμένους ενήλικες είναι ένα αποτέλεσμα διαβίου αλληλεπιδράσεων μεταξύ της γενετικής μορφής και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Βέβαια, ο κίνδυνος μιας ασθένειας μπορεί να μετατραπεί και σε γύρας. Επιστήμονες θεωρούν ότι οι γυράσκοντες με επιτυχία μειώνουν τον κίνδυνο και αποφεύγουν έτσι την ασθένεια και την αναπηρία. Η συμμετοχή των ανθρώπων στα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας μπορούν να οδηγήσουν ενδεχομένως σε μια καθυστέρηση στην ηλικία, κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν μια χρόνια ασθένεια. Η αναβολή αυτή θα οδηγήσει σε λιγότερους πρόωρους θανάτους και σε μικρότερο ποσοστό της συνολικής ζωής που δαπανάται σε ασθένεια και αναπηρία. Η ενεργός γύρανση τελειώνει όταν τα άτομα χάσουν την ανεξαρτησία τους και πρέπει να βασίζονται σε άλλους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πάλι, όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες προώθησης υγείας και πρόληψης αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, που συνεπάγεται με διατήρηση της αυτονομίας, ανεξαρτησία, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η διάθεση πόρων για την προαγωγή υγείας και την πρόληψη ασθενειών σε ηλικιωμένους είναι πολύ σημαντική σημασία, γιατί περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικά με την πρόληψη του πρόωρου θανάτου, καθυστέρηση εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, αναβολή αναπηρίας που σχετίζεται με χρόνιες ασθένειες, αύξηση ποιότητας ζωής, οικογένεια και αμοιβόμενους ή μη αμοιβόμενους ρόλους, μείωση του κόστους ιατρικής περίθαλψης. Οι θετικές προσεγγίσεις στην προαγωγή υγείας θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση των πληθυσμών, χρησιμοποιώντας όμως και την εσωτερική δύναμη του καθενός. Θα μπορούσε να βαραίνει τον κάθε ένα προσωπικά η πορεία της υγείας του, με αλλαγές που θα επιδράσουν στον τρόπο ζωής του, αλλά και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του απέναντι στους γύρω του και τον ίδιο τον εαυτό. Η προώθηση υγείας είναι μια διαδικασία που εμπίπτει και στην εσωτερική ευθύνη του καθενός για την προσωπική του κατάσταση. Επομένως, το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τις προσδοκίες του και τις ανάγκες του, αντιμετωπίζοντας ή αλλάζοντας εντελώς το περιβάλλον του και τους γύρους του. Η ζωή είναι μια ευεργετική διαδικασία. Ένα άτομο, λοιπόν, που έχει βιώσει την πορεία της ζωής του με υγεία και ευημερία και έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις εμπειρίες της και την όλη πορεία τους, μπορεί να νιώσει εν τέλει τους καρπούς αυτής της ευεργετικής διαδικασίας. Ας αναλογιστούμε την εικόνα ενός νεανικού ηλικιωμένου που νιώθει την ανάγκη να δημιουργήσει, να αγαπήσει, να ζήσει, έχοντας όμως κατακτήσει τα μυστικά μονοπάτια της γνώσης για το πώς θα το κάνει. Δεν υπάρχει πιο υπέροχο συνέστημα να είναι κάποιος εναρμονισμένος με το σήμερα, κουβαλώντας την προθυμία και την όρεξη για ζωή από το παρελθόν, με όλο το σεντούκι των εμπειριών του γεμάτων. Τα καλά και τα κακά μιας ζωής πρέπει να ερμηνεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν το άτομο στο ζενίθι της προσωπικής του ολοκλήρωσης και της συναισθηματικής του πληρότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ ωραία εισήγηση του θέματος, ιδιαίτερα και ενδιαφέρον το θέμα. Αυτό που θα ήθελα σαν συμπέρασμα να κρατήσουμε όλοι είναι πόσο σημαντική
απαραίτητα συνδεδεμένη είναι η ευδόκιμη γύρανση με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Καθώς σήμερα το θέμα είναι η θεματική ενότητα, η πρόληψη και η κοινωνική νοσηλευτική, ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα γίνουν περισσότερα προγράμματα προς την κοινότητα, έτσι ώστε να προληφθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν έναν άνθρωπο που μεγαλώνει να μην μπορεί να κάνει όλα όσα θέλει και επιθυμεί. Και όπως σωστά είπατε, η ζωή είναι μια ευεργετική διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση από το κοινό? Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την κυρία Καβράνη Αθανασία, νοσηλεύτρια ΔΕΕ του νοσοκομείου Γρεβενών, που θα μας μιλήσει για την παιδική παχυσαρκία και θα μας ενημερώσει για τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα. Είμαι νοσηλεύτρια στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενό. Εγώ και η ομάδα μου θα σας παρουσιάσουμε για την παιδική παχυσαρκία. Σκοπός της εργασίας μας είναι να εξετάσει σε βάθος το επιδημιολογικό και άγρος επίκαιρο φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας που πλήττει το βρεφικό, νηπιακό, αλλά και παιδικό πληθυσμό από τη γέννηση μέχρι και την ηλικία των 12 ετών ενός παιδιού. Χρησιμοποιώντας πηγές από βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και πορίσματα διάφορων μακροχρόνιων και εξειδικευμένων ερευνών, έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του πολυπαραγωγικού φαινομένου, καθώς και οι πολύ σοβαρές για την υγεία και τη μετέπειτα εξελεκτική πορεία του παιδιού. Το ποσοστό των παιδιών που βρίσκεται σε κίνδυνο να γίνουν υπέρβαρα αυξήθηκε από το 4% το 1960 στο 17% το 2003-2004 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 14 εκατομμύρια είναι πάνω από το φυσιολογικό, εκ των οποίων τα 3 είναι παχύσαρκα και κάθε χρόνο επίσης 400.000 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χαμηλότερο, παραπάνω φυσιολογικό βάρος, εκ των οποίων τα 85.000 είναι παχύσαρκα. Ποιοι είναι οι προδεθεσικοί παράγοντες? Η συχνότητα κατανάλωσης του πρωινού γεύματος, η συχνότητα των οικογενειακών γευμάτων, ο ημερήσιος αριθμός γευμάτων και μικρογευμάτων, η ύπαρξη τηλεόρασης και ηλεκτρονικού υπολογιστή στο υπνοδωμάτιο των παιδιών, οι ώρες μελέτης στις καθημερινές, γονεϊκοί παράγοντες, η ηλικία της μητέρας, ο δείκτης μάζας σώματος των γονέων, μια λανθασμένη αντίληψη ή αξιολόγηση του σωματικού βάρους του παιδιού, διατροφικοί παράγοντες, αυξημένη πρόσληψη νατρίου, τυροκομικών και αλαντικών, κατανάλωση κόκκινου κρέατος, γλυκών, σακχαρούχων ποτών και έτοιμων γευμάτων. Τι ορίζουμε παχυσαρκία? Πρόκειται για τις μεταβολές του συνολικού ποσού του λίπους, αύξηση δηλαδή της μάζας του λιπόδους ιστού, που αντιστοιχούν σε μεταβολές του μεγέθους ή του αριθμού των λιποκυτάρων. Τα αίτια ορίζονται σε γενετικά. Πρόκειται για την κληρονομικότητα στο 30%. Γονιδιακές βλάβες, διαγραφή του χρωμοσώματος 16, απώλεια του γονιδίου που ελέγχει την όρεξη και κάποια γενετικά σύνδρομα. Περιβαλλοντικά αίτια, λανθασμένες διατροφικές συνήθειες, τρόπος ζωής, οικογενειακό περιβάλλον. Ψυχολογικά αίτια, έλλειψη επικοινωνίας με τη μητέρα ή αντίθετα υπερπροστασία, οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον με προστριβές, ανταγωνισμός στο σχολείο. Τα παιδιά τρώνε για να ανακουφιστούν όταν δεν κατανοούν, δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση ή τα συναισθήματά τους. Η κατανάλωση τροφής
σχετίζεται με την αίσθηση ασφάλειας, ευχαρίστησης και ελέγχου. Το φαγητό γίνεται δίκτυ συναισθημάτων, με συνέπεια την υπερφαγία. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κοινωνική απομόνωση, το αίσθημα μοναξιάς, ο αποκλεισμός από δραστηριότητες, η συνεχής επίκριση, το αίσθημα απόρριψης ή η αναποφασιστικότητα οδηγούν σε υπερφαγία και με συνέπεια ένα υπέρβαρο παιδί. Οι κρίσιμες περίοδοι εμφάνισης της παχυσαρκίας θα λέγαμε πως είναι η προγεννητική περίοδος, η νεογνική περίοδος όπου το σωματικό βάρος του νεογνού προτιμούμε να είναι κάτω των 4,5 κιλών, η ηλικία 3 έως 10 ετών με έναρξη της κοινωνικής δραστηριότητας και απότομη αύξηση των λιποκυτάρων και η εφηβεία, όπου υπάρχουν ορμονικές μεταβολές, ψυχολογικοί παράγοντες και αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Οι μορφές παιδικής παχυσαρκίας είναι η ενδογενής και η εξωγενής μορφή. Η ενδογενής οφείλεται σε γενετικά σύνδρομα, έχουμε μια εικόνα από ένα παχύ και κοντό παιδί στο 5%. Η εξωγενής οφείλεται σε υπερκατανάλωση φαγητού, σε κακή διατροφή, μειωμένη σωματική άσκηση, με την εικόνα από ένα παχύ και ψηλό παιδί στο 95%. Η διάγνωση γίνεται με τον υπολογισμό ύψους, βάρους και δείκτη μάζας σώματος, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, σωματική δραστηριότητα, έλεγχος γλυκόζης και χοληστερόλης αίματος, ιστορικό οικογένειας, ψυχολογικό ιστορικό και ιστορικό του σωματικού βάρους. Ο δείκτης μάζας σώματος είναι ο δείκτης του βάρους του σώματος, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος με το ύψος, δείκτης δηλαδή προσδιορισμού του λιπόδους ιστού. Ο πώς υπολογίζεται με το βάρος του ατόμου δια του ύψους στο τετράγωνο. Ένα κορίτσι, για παράδειγμα, 12 ετών, με βάρος σώματος 50 κιλά και ύψος 1,50, υπολογίζεται ότι είναι το BMI 22,5 για την ηλικία του είναι υπέρβαρο, γιατί υπάρχουν ειδικοί πίνακες ανάλογα με την ηλικία. Ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζω, σύμφωνα με τις τιμές του BMI, θα μας δείξει ότι το βάρος ενός ατόμου ορίζεται σε λιποβαρές, φυσιολογικό, υπέρβαρο, παχυσαρκία πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού, με αντίστοιχο κίνδυνο νοσηρότητας χαμηλό, μέσο, αυξημένο, πολύ αυξημένο, σοβαρό και πολύ σοβαρό. Πρόληψη. Άσκηση 30 λεπτά την ημέρα. Περιορισμός τηλεθέας και χρήση του διαδικτύου, maximum 2 ώρες την ημέρα. Επαρκείς ώρες ύπνου. Σχολική εκπαίδευση για σωστή διατροφή. Θα πρέπει ως γονείς να πενεύετε τα παιδιά σας, να το επιβραβεύετε για τα κατορθώματα και τους σκόπους του, να του δείχνετε πως το εκτιμάτε και ότι είστε περήφανοι για εκείνο. Να αγαπάτε την εικόνα του σώματός σας και του δικού του, ώστε να μπορέσει να κάνει και εκείνο το ίδιο. Τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των γονιών τους. Να καθιερώνετε οικογενειακές στιγμές ώστε να δίνετε το πρότυπο για τις διατροφικές συνήθειες, τη φυσική δραστηριότητα και γενικότερα τον υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα να ενδυναμώνετε τους οικογενειακούς δεσμούς. Έτσι θα βοηθήσετε το παιδί σας να βιώσει την ομαδικότητα και να αναπτύξει το αίσθημα του μοιράσματος και όχι της μοναχικότητας, τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα. Όλοι οι κοινωνικοί φορείς, δηλαδή οι επιστήμονες υγείας, οι παιδίατροι, διατροφολόγοι, διαιτολόγοι και αντίστοιχα οι ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι, αλλά και οι σχολικές μονάδες σε συνδυασμό και στενή συνεργασία πάντα με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος, θα πρέπει να συνεργαστούν για την προαγωγή τόσο της σωματικής, αλλά εξίσου και της ψυχικής υγείας και ευεξίας του παιδιού, απαλλαγμένο πλέον από το βαρύ και πραγματικά επικίνδυνο φορτίο της περίσσιας του σωματικού λίπους. Ο ρόλος των γονέων καθοριστικός για τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού και κυρίως για τις μικρές ηλικίες, επειδή αποτελούν πρότυπα προς μίμηση. Τα πρώτα χρόνια κρίσιμα και τα μηνύματα που περνάει η οικογένεια διαμορφώνουν τις μελλοντικές του διατροφικές συνήθειες. Θετικοί γονείς λοιπόν, χαρούμενα και υγιή παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχαριστατωμένη η σχέση σας, οι συμβουλές σας πολύτιμες, μας βάλετε σε σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ.
πιστεύω ότι η υποστήριξη της οικογένειας όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια ερώτηση? Ευχαριστώ. Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση και θα καλέσουμε την κυρία Ατματζίδου Βασιλική, νοσηλεύτρια ΤΑΦΕ του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Θα μας μιλήσει για τη φυματίωση και την εργασία. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την διοργανώτρια επιτροπή που μας έδωσε το βήμα να παρουσιάσουμε την εργασία μας με θέμα τη φυματίωση και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα επαγγελματικό νόσημα. Ο Ιπποκράτης, λοιπόν, ο πατέρας της ιατρικής, πρώτος αναφέρει τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου στο σύγγραμμά του περί ανέμων, υδάτων και τόπων. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος, στο έργο του «De rerum naturum», περιγράφει τον κίνδυνο από την εισπνοή καπνού και την εργασία στα ορυχεία. Ο πρώτος όμως που ασχολήθηκε με τα επαγγελματικά νοσήματα γενικότερα είναι ο Μπερναντίτο Ραμαζίνη, στο σύγγραμμά του «De morbis artificum diatriba». Εκεί περιγράφεται η δύσπνοια στους μεταλλορύχους, καθώς και η δηλητηρίαση μετά από εισπνοή καπνών μετάλλων. Επίσης, αναφέρεται η ευεργετική δράση που έχει η άσκηση, ο αερισμός του χώρου εργασίας και η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας. Οι περισσότερες νόσοι των πνευμόνων προκαλούνται κυρίως από εισπνοή επιβλαβού υλικού, είτε είναι μικροοργανισμοί, είτε αλλεργιογόνα ή άλλα σωματίδια τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλές νόσοι των πνευμόνων να είναι αποτέλεσμα της επαφής του ατόμου με τις ουσίες αυτές στον χώρο της εργασίας του. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δηλώνει ότι υποφέρει από προβλήματα υγείας, τα οποία οφείλονται στην παρούσα ή την προηγούμενη εργασία του. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας αναφέρει ότι περίπου 150.000 άνθρωποι κάθε χρόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν από επαγγελματική ασθένεια ή ατύχημα. Οι επαγγελματικές ασθένειες εκδηλώνονται λόγω της συστημικής έκθεσης των εργαζομένων σε διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το αντικείμενο, τις συνθήκες και τον τόπο εργασίας. Η φυματίωση, όπως ξέρουμε, αποτελεί μεταδοτική λοιμώδη νόσο που οφείλεται στο μυκοβακτηρίο της φυματίωσης, μεταδίδει τα αερογενώς μέσω των μικροσταγονιδίων που εκπέμπονται προς το περιβάλλον από τους πάσχοντες μετά από συχνή και στενή επαφή. Αν και έκανε την εμφάνισή της στην αρχαιότητα, μέχρι και σήμερα αποτελεί τη συχνότερη μορφή της νόσου των πνευμόνων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει προσβληθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ενώ κάθε χρόνο εμφανίζονται περί τα 8,4 εκατομμύρια νέα κρούσματα, με 1,9 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η φυματίωση, λοιπόν, εκτός από μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία, θεωρείται και επαγγελματικό νόσημα, καθώς μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Σύμφωνα με την κατάταξη που έχει κάνει ο Σνάιντερ, χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες αυτές οι κατηγορίες επαγγελμάτων, λοιπόν. Στην πρώτη έχουμε μεγάλη πιθανότητα έκθεση στο μυκοβακτηρίδιο και αυτό κυρίως αφορά εργαζομένους στον χώρο της υγείας, όπου έχουμε και άμεση μικροβιακή έκθεση, εργαζομένους σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, γυροκομεία, ξενώνες αστέγων, φυλακές και κέντρα αποτοξίνωσης, καθώς και εργαζομένους σε γραφεία τελετών. Σε αυτές τις υποκατηγορίες, οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου αφορούν τον συνωστισμό και τον μη επαρκή αερισμό του χώρου, τη χρήση των τοξικών ουσιών, τον αλκοολισμό και το μειωμένο νοσοποιητικό σύστημα. Η δεύτερη κατηγορία, όπου έχουμε μια μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης λόγω αυξημένης ευαισθησίας των ατόμων στο μυκοβακτηρίδιο, αφορά εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με πυρίτιο, εργάτες ορυχείων και λατομείων, εργαζομένους στη βιομηχανία κεραμικών, επεξεργασία σιδήρου και χάλιβα
καθώς και εργαζομένος στη διάνοιξη σειράν. Στη τρίτη κατηγορία έχουμε επαγγέλματα με απασχολούντες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Αφορά κυρίως οικονομικούς μετανάστες, ανειδίκευτους χειρόνακτες εργάτες, εργάτες πλυντηρίων, δεσμοφύλακες, καθώς και εργάτες τροφίμων. Στην κατηγορία αυτή, η συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης οφείλεται στη συνύπαρξη πολλών ατόμων χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου στον ίδιο χώρο. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενεργού νόσου σε μεγαλύτερη συχνότητα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό να παρουσιαστεί μόλυνση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, αυτά αφορούν τη χρήση μάσκας, τον καλό ορισμό του χώρου, τη χρήση λαμπτήρων περιόδους ακτινοβολίας όπου αυτό είναι εφικτό, τη γρήγορη αναγνώριση και απομόνωση ατόμων με πιθανή φυματίωση, τον έλεγχο των τροφίμων και εγκλήστων σε ιδρύματα κατά την εισαγωγή, όπως επίσης και του προσωπικού κατά την πρόσληψη και το περιοδικό έλεγχο αυτών ανά έτος. Και φυσικά, αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη κεντρικού μηχανισμού, ο οποίος θα εφαρμόζει και θα επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή των μέτρων. Οι επαγγελματικές ή σχετιζόμενες με την εργασία πνευμονικές ασθένειες αποτελούν παθήσεις που έχουν προκληθεί ή επιδεινωθεί από τους παράγοντες στους οποίους εκτίθεται ένα άτομο στον χώρο εργασίας. Όσον αφορά τη φυματίωση, τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι περιορισμένα για όλα τα επαγγέλματα εκτός από το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη έρευνας όλων των επαγγελματικών παραγόντων κινδύνου της φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού έκθεσης κάθε ομάδας εργαζομένων στο μυκοβακτηρίδιο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Μία ερώτηση να σας κάνω. Είπατε οι εργαζόμενοι να ελέγχονται ετήσια. Αφορά τα άτομα τα οποία είναι... Στον χώρο της υγείας. Τι θα έπρεπε να κάνει ο εργαζόμενος. Λοιπόν, όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή συνήθως με αυτούς τους ασθενείς, αυτό που μπορεί να γίνει είναι μία ακτινογραφία θόρακος. Αυτή είναι η πιο ουσιαστική, να το πούμε, ένα μέτρο πρόληψης. Τότε τελειώς χρησιμοποιούμε μάσκα, χρησιμοποιούμε όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας που μπορούν να υπάρξουν σε ένα νοσοκομείο, εξειδικευμένες κλινικές ενάξεις περιπτώσεις όπου υπάρχουν και από εκεί και πέρα... Το τεστ Μαντού. Η Μαντού γίνεται ναι μεν, αλλά δεν μπορεί να προσδώσει ακριβώς αν έχεις μολυνθεί, γιατί αυτό που δείχνει μπορεί να είναι ένα παλιό νόσημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί και είναι κοντά στον χρόνο εμβολιασμού του, θα έχει θετική Μαντού. Οπότε, δεν είναι ικανή, πώς θα το πω. Σαφώς δεν είναι αξιόπιστο. Με πλήρη ασφαλή αποτελέσμα. Ναι, δεν είναι αξιόπιστο, το ξέρουμε. Απλά δεν είναι πλήρως αξιόπιστο. Απλά δείχνει ότι ένα άτομο έχει προσβληθεί από τη φυματίωση. Μπορεί να είναι τώρα, μπορεί να είναι στο παρελθόν, μπορεί να έχει μια λανθάνουσα μορφή φυματίωσης. Εσείς είστε εξειδικευμένο κέντρο και εκεί σαφώς συναντάτε για την εκτίμηση του Μαντού. Έχουμε θέματα αρκετά για το αμφίβολο αποτέλεσμα, το θετικό και για τον εμβολιασμό. Η Μαντού θα γίνει σαν ένας πρώτος τρόπος για να δούμε αν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με το μυκοβακτηρίδιο. Από εκεί και πέρα η διάγνωση θα μπει με καλλιέργειες πτυέλων. Αν δεν έχουμε καλλιέργειες πτυέλων, τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες θετικές, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα και σωστή διάγνωση. Έχουμε μια ερώτηση, μια τοποθέτηση από τον κύριο. Όχι, μια τοποθέτηση, Τρούπαλος Σπύρος λεγόμενος, νοσηλευτής από τον Παπα-Νικολάου. Η Μαντού μπορεί να είναι λανθάνουσα από την εμπειρία μας, από ό,τι προκύπτει από την πνευμονολογική κλινική. Δεν τη χρησιμοποιούμε από ό,τι κατάλαβα σαν έγκυρο μέτρο διάγνωσης. Γιατί ή θα είναι λανθάνουσα υπό την έννοια θα είναι ψευδώς θετική εφόσον φουσκώσει ή μπορεί να είναι αρνητική ενώ να υπάρχει στον επαγγελματία υγείας μέσα ένας φυματικός πύλος, ο οποίος φαίνεται στην ακτινογραφία θώρακος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης κοιμάται. Δεν έχει αναζωπηρωθεί.
Άρα, η Μαντού δεν ενδείκνυται πλέον, όπως είπε η συνάδελφος, ενδείκνονται οι καλλιέργειες πιτιέρων, τρεις, και η εκτινογραφία θώρακος, όπου θα φανεί ο σπήλος. Απλά πρέπει να προβληματιστούμε σαν επαγγελματίες υγείας τι γίνεται, γιατί είμαστε έκθετοι όλοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Γιατί θερίζει η χρηματίωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να το ξέρετε αυτό, όπως το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εντάξει. Και να δούμε τι μέτρα μπορούν να βρεθούν σε αυτά, γιατί και οι διάφορες ουσίες, είτε είναι για τη ριφαμπικίνη, είτε για την ισονιδιαζίνη, είναι λίγο... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την τοποθέτησή σας. Θα προχωρήσουμε. Θα καλέσουμε την κυρία Λιάντα Σβετλάνα, νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, να μας μιλήσει για το κάπνισμα και τις χρόνιες επαγγελματικές παθήσεις, κόστος, την πρόσληψη και τη θεραπεία. Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητή Σύνεδρε, καλημέρα και από μένα. Στην Ελλάδα, ο κλάδος της καπνοβιομηχανίας υπήρξε ένας δυναμικός και υψηλής απόδοσης κλάδος, ιδιαίτερα από το 1970 ως τα μέσα του 1990. Ο κλάδος απασχόλησε ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, αποδίδοντας το κράτος εκατομμύρια σε φόρους, ενώ είναι ένας από τους λίγους εμπορικούς κλάδους που έχουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας. Μπαίνοντας όμως την επόμενη χιλιετία, ο κλάδος δέχτηκε μία βαθιά ύφεση, κυρίως στον τομέα της καλλιέργειας. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο μεγάλες καπνοβιομηχανίες, η Παπαστράτος και η Καρέλια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 1/3 του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού είναι καπνιστές και ότι ο καπνός προκαλεί 3,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Το άμεσο και το έμεσο κόστος της θεραπείας των νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα αποτελεί τεράστια επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της υγείας. Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε ένα μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον καπνό. Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανιχνευτεί περισσότερες από 4.000 διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και η νικοτίνη, καθώς και περισσότερες από 250 γνωστές καρκινογόνες ουσίες. Οι κύριες βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος εντοπίζονται στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και στην αύξηση της νησιμότητας των παρακάτω νοσημάτων. Στεφανιαία νόσο, καρκίνο του πνεύμωνα, του φάρυγγα, του λάριγγα, της ουροδόβου κύστης κλπ. Χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, αγκιακές παθήσεις του εγκεφάλου, ενώ σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στη βρεφική θνησιμότητα και στις εμβρυϊκές επιπλοκές κατά την κύηση. Ο κίνδυνος από το κάπνισμα αυξάνει όσο μικραίνει η ηλικία έναρξης του καπνίσματος, όσο αυξάνει η συνολική διάρκεια του καπνίσματος και όσο αυξάνει ο μέσος αριθμός τσιγάρων που καταναλώνονται. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η πλέον αποτελεσματική μέθοδος στη διακοπή του καπνίσματος με τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής είναι οι γνωσιακές συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις με την παράλληλη χρήση ενίοτε υποκατάστατων νικοτίνης. Οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούνται θεραπεία επιλογής για τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς τα αποτελέσματά τους διατηρούνται και μετά την παρέλευση 12 μηνών από τη διακοπή. Έχουν αναγνωριστεί 5 φαρμακευτικές αγωγές πρώτης γραμμής που τεκμηριωμένα αυξάνουν τα ποσοστά μακροχρόνιας αποχής από το κάπνισμα, πρώτον βουπροπιών υβραδίας αποδέσμευσης, δεύτερον τσίχλες νικοτίνης, τρίτον εισπυρώμενη νικοτίνη, τέταρτον ειρηνικό σπρέι νικοτίνης και πέμπτον αυτοκόλλητα νικοτίνης. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών ξεκινήματος του καπνίσματος, αλλά και την καταγραφή της τάσης των καπνιστών απέναντι στις συνέπειές του. Ακόμα μελετάται το κόστος που δαπανάται από τις οικογένειες των καπνιστών για τσιγάρα. Τέλος, διερευνώνται οι τρόποι πρόληψης, αλλά και το ενδεχόμενο ζήτησης βοήθειας για τη διακοπή και θεραπεία από το κάπνισμα.
Τα δεδομένα που συλλέχθησαν μέσω των ερωτηματολογίων αφορούσαν δημογραφικά και ποσοτικά στοιχεία. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες, περιλάμβαναν γενικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και εξειδικευμένες ερωτήσεις της κλίμακας Likert. Το δείγμα των συμμετοχόντων περιλάμβανε συνολικά 200 άτομα, άνδρες και γυναίκες από 18 ετών και άνω, οι οποίοι ήταν όλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπου έλαβε χώρα η έρευνα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική καθώς και κατάλληλη παραμετρική ή μη παραμετρική στατιστική έλεγχη για τη διερεύνηση πιθανών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Βασικός μεθοδολογικός περιορισμός στην παρούσα έρευνα ήταν η επιλογή εστίασης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είχε ως συνέπεια την ύπαρξη μικρού δείγματος προς μελέτη και την πιθανή μη έβρεση ορισμένων άλλων παραγόντων. Δεύτερος περιορισμός της μελέτης ήταν η μη ύπαρξη συστηματικής καταγραφής των δεδομένων των συμμετοχόντων, γεγονός που μπορεί να σημαίνει πως κάποιες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν. Τέλος, σημαντική στην έρευνα ήταν η πλήρης κατανόηση του ερωτηματολογίου από τους ερωτηθέντες, καθώς τα ερωτηματολόγια δόθηκαν προς απάντηση στους συμμετέχοντες και η συμπλήρωση έγινε ανώνυμα και ιδιαιτέρως και ίσως έτσι να μην υπήρχε δυνατότητα πλήρους επεξήγησης των ερωτήσεων. Τα άτομα που προσεγγίστηκαν κυρίως ήταν γυναίκες που ανήκαν στο νοσηλευτικό προσωπικό με εργασιακή εμπειρία άνω των 15 χρόνων. Η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε εισόδημα που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 έως 20.000 ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, το 1 τέταρτο του δείγματος δεν θέλησε να απαντήσει στην ερώτηση που αφορούσε το εισόδημα, παρόλο που το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν ανώνυμα. Το πρώτο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα σημαντικό έβριμα της έρευνας ήταν η νεαρή ηλικία έναρξης του καπνίσματος. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού δήλωσε πως ξεκίνησε το κάπνισμα σε ηλικία πριν τα 25 έτη και σημαντικό ποσοστό εξ αυτών πριν τα 15 χρόνια τους. Μάλιστα, ως πιο συνηθισμένοι λόγοι έναρξης του καπνίσματος αναφέρθηκαν η περιέργεια και ο μιμητισμός. Οι πιο πολλοί συμμετέχοντες δήλωσαν πως καπνίζουν πάνω από 11 τσιγάρα ημερησίως, ενώ σε ερώτηση σχετική με το βαθμό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι εξαρτημένοι από το κάπνισμα, οι περισσότεροι απάντησαν αρκετά. Σχετικά με το κάπνισμα στο χώρο εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πως καπνίζει στον εργασιακό του χώρο και παρά την επιβολή νόμου απαγόρευσης του τσιγάρου, πολύ μεγάλο ποσοστό συνεχίζει να καπνίζει το ίδιο στην εργασία του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην ερώτηση αν ανησυχούν για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία τους, σχεδόν όλοι απάντησαν θετικά, παρόλο που ελάχιστοι συμμετέχοντες νόσησαν στο παρελθόν εξαιτίας του καπνίσματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος απάντησε πως ξοδεύει για την αγορά τσιγάρων 10 έως 30 ευρώ την εβδομάδα. Σε μια πιθανή αύξηση της τιμής του πακέτου τσιγάρων κατά μισό ή 1,5 ευρώ, οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν πως δεν θα επηρεάζονταν καθόλου. Σε μια πιθανή αύξηση της τιμής του κάθε πακέτου τσιγάρων κατά 3,5 ευρώ θα ελάττωναν το κάπνισμα, ενώ σε μια πιθανή αύξηση της τιμής του κάθε πακέτου τσιγάρων κατά 5,5 ή 7,5 ευρώ, οι περισσότεροι θα σταματούσαν το κάπνισμα. Τα συμπεράσματα που σχετίζονται με το θέμα της πρόληψης δηλώνουν πως ο πιο συνηθισμένος λόγος διακοπής του καπνίσματος, εκτός από τα προβλήματα υγείας, είναι και η προσωπική επιλογή. Όσον αφορά την αποτελεσματική τεχνική, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε και πάλι την προσωπική επιλογή και ακολούθησε η επιλογή ιατρείου διακοπής καπνίσματος. Στη συνέχεια, ως πιο δημοφιλή μέτρα για τη μείωση των καπνιστών, αναφέρθηκαν οι πιο αυστηροί όροι πώλησης τσιγάρων σε ενηλίκους και η πιο σωστή ενημέρωση για τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος στα σχολεία. Όσον αφορά την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους, οι περισσότεροι συμφώνησαν να διακοπεί πλήρως στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ διαφώνησαν με την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στα εστιατόρια, στα νυχτερινά κέντρα και στις καφετέρειες και τα μπαρ. Συμπερασματικά, το κάπνισμα παγκοσμίως αποτελεί ίσως το μοναδικό σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, αλλά και ένα σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας που μπορεί να προληφθεί. Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πολλά νοσήματα, όπως για πολλούς τύπους καρκίνου, για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τη στεφανία νόσου, τα εγκεφαλικά αγκιακά επεισόδια, τις περιφερικές αγκιοπάθειες, το πεπτικό έλκος, ενώ επηρεάζει τη διάπλαση και ανάπτυξη εμβρίων και νεογνών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το ζήτημα του περιορισμού του καπνίσματος αποτελεί ζωτικό αίτημα για τη δημόσια υγεία. Στις νεαρές ηλικίες, κύριο μέλημα αποτελεί η πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος.
Αντίθετα, η διακοπή καπνίσματος φαίνεται να αποτελεί τη μόνη ριζική λύση στις περιπτώσεις εδρεωμένης καπνιστικής συμπεριφοράς, ειδικά από τη στιγμή που ένα μεγάλο ποσοστό καπνιστών δηλώνουν επιθυμία διακοπής. Είναι φανερό ότι αν υπάρχει θέληση, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι για τη διακοπή του καπνίσματος. Το κάπνισμα έχει πολλές επιβλαβείς συνέπειες για τον άνθρωπο που μπορούν να αποβούν μοιραίες για τον οργανισμό μας στο μέλλον. Αυτό εξηγεί και την ύπαρξη πολλών υπηρεσιών που ασχολούνται με την πρόληψη και τις μεθόδους διακοπής του καπνίσματος. Η βελτίωση της ενημέρωσης των νέων για θέματα που αφορούν το κάπνισμα έχει συμβάλει στη μείωση των καπνιστών στη χώρα μας. Έχουν σχεδιαστεί κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος από διάφορες ιατρικές οργανώσεις, ώστε να βελτιωθούν οι παρεμβάσεις για την απεξάρτηση από την νικοτίνη, συγγνώμη, και να αυξηθούν τα ποσοστά της διακοπής του καπνίσματος. Η φαρμακευτική θεραπεία είναι ο προγονιός λίθος της απεξάρτησης από τον καπνό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιάντα. Συνεχίζουμε. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Λέκο Νικόλαο, νοσηλευτή ΤΑΒΕΨΙΝΟΝ του νοσοκομείου Καστοριάς, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον εγκεφαλικό θάνατο ή τον βιολογικό θάνατο. Καλημέρα από μένα. Είμαι ο Λέκος ο Νίκος και είμαι από το νοσοκομείο της Καστοριάς. Το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε είναι πιο πολύ ένα ερωτηματικό. Είναι εγκεφαλικός ή βιολογικός ο θάνατος? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πραγματικά τι γίνεται με τους ασθενείς αυτοί οι οποίοι είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και βρίσκονται σε αυτό το στάδιο του εγκεφαλικού θανάτου. Αλλά θα σας πάω λίγο στο παρελθόν. Θα σας πάω λίγο στον Αριστοτέλη, ο οποίος πίστευε ότι ο θάνατος είναι ο μόνος δημοκράτης. Τι εννοούσε? Εννοούσε πως δεν εξαιρεί κανένα. Τους παίρνει όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, από την οικονομική τους κατάσταση ή ακόμα και από την ηλικία. Δεν διακρίνει τίποτα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν επίσης ότι ο θάνατος είναι αδερφός του ύπνου, διότι όταν κοιμάται ο άνθρωπος, η συνείδησή του είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα πίστευα ότι θα πρέπει να δώσουν κάποια κέρματα αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν στο βαρκάρι να τους περάσει την αντίπερα όρθη. Και με αυτόν τον τρόπο άλλωστε τους έθαβα. Για να περάσουμε λιγάκι στην Ορθόδοξη Θεολογία, όπου σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία θάνατος δεν υπάρχει, ο θάνατος σταμάτησε και καταργήθηκε με την Ανάσταση του Χριστού και θα λέγαμε γι' αυτό και η Ορθόδοξη Θεολογία θεωρεί ότι αυτοί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά τους κατατάσσεις τους και κοιμημένους που μία μέρα θα αναστηθούν. Αλλά τι συμβαίνει όταν πραγματικά κάποιος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ζωής του? Μήπως θα καλέσουμε έναν ηθικολόγο να μας το πιστοποιήσει, έναν ιερέα ή κάποιον φιλόσοφο? Νομίζω αυτό έχει ξεκαθαριστεί πλέον από την αρχαιότητα. Το θάνατο θα μας το πιστοποιήσει η ιατρική επιστήμη. Η ιατρική επιστήμη λοιπόν, στο παρελθόν αυτό που χρησιμοποιούσε ήταν να διαπιστώσει και να επιβεβαιώσει ότι έχουμε έναν καρδιαγγειακό, θα λέγαμε, θάνατο, ο οποίος ταυτίζεται με το βιολογικό θάνατο. Είναι δηλαδή, είναι η πλήρης παύση της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής λειτουργίας. Παρόλες τις προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε, παρόλο που μπορεί να περάσουν πολλά λεπτά, να επιμένουμε είτε ακόμα και με αδρεναλίνες, με την απειλήνδωση. Όταν δεν επανέλθει πλέον η καρδιαγγειακή λειτουργία και η αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για τον καρδιαγγειακό θάνατο. Όμως ας αναρωτηθούμε. Η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει και στις μέρες μας έχουμε πλέον καινούργια δεδομένα. Έχουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε αν έχουμε μία εισαγωγή ενός ασθενούς εκεί πέρα, βλέπουμε ότι με τη μηχανική υποστήριξη ο ασθενής ζει
με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη ζωή του ανθρώπου, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την παράταση της ζωής του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε την εισαγωγή μιας νέας έννοιας, την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, όπου ορίστηκε το 1968 στο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών από μια ειδική ομάδα που αποτελούνταν από 10 γιατρούς, έναν θεολόγο, μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, και έναν ιστορικό. Αυτοί με τα τότε δεδομένα τους προσπάθησαν να θέσουν τις βάσεις ή να ορίσουν τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος, τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να ορίσουμε εμείς και τι τους οδήγησε εκεί, ποιο ήταν το κίνητρο. Θα λέγαμε το κίνητρο ήταν ότι πρέπει να βρούμε και μία, κάπως, να το πω λίγο άκομψα, μία δεξαμενή ανθρωπίνων οργάνων για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται το όργανο για να μπορέσουμε να τους μεταμεσχεύσουμε. Αλλά και από την άλλη ήταν ο χωρισμός των μονάδων τατικής θεραπείας με ασθενείς, έτσι ώστε όταν είναι δυσέβρετο να βρούμε μια κλίνη σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε λιγάκι τις μονάδες εντατικής θεραπείας για να νοσηλεύσουμε και άλλους συνανθρώπους μας. Ο εγκεφαλικός θάνατος λοιπόν καθορίζεται ως απλοϊκό κόμμα, καθώς δεν παρατηρείται καμία εγκεφαλική λειτουργία τόσο στο φλοιό του εγκεφάλου, όπου έχουμε τις ανώτερες λειτουργίες, αλλά όσο και στο στέλεχος του εγκεφάλου. Το στέλεχος, σύμφωνα με την εικόνα, αποτελείται, αν θυμόμαστε καλά όλη την ανατομία, από το μέσο γέφυρα του εγκεφάλου και το βρωμίκι μυελό. Παρ' όλα αυτά, όταν ένας ασθενής θα έχουμε την υπόνοια του εγκεφαλικού θανάτου, θα πρέπει να του γίνουν διάφορα τεστ. Αυτά τα τεστ συνήθως είναι η απουσία αναμνηστικής λειτουργίας, το οποίο είναι περισσότερο από 3 λεπτά, απουσία αντίδραση σε οποιοδήποτε ερέθισμα στα επώδυνα ερεθίσματα όπως τον οφθαλμό, είναι απουσία οφθαλμοκουστιαίου αντανακλαστικού, η κομματώδης κατάσταση του ατόμου, η καταπληξία, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, τα δράνεια του οφθαλμού στο φως. Η αγκιογραφία του εγκεφάλου μας δείχνει ότι πλέον δεν αναδεύεται ο εγκέφαλος από τα αγκία, δεν ματώνεται, ο υπέροχος ντόπλερ που γίνεται διακρανιακά, αλλά και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Λίγο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι άλλο είναι ο εγκεφαλικός θάνατος και διαφορετικό πράγμα είναι το κόμμα. Η κύρια διαφορά τους είναι στο ένα παρατηρούμε λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους, ενώ στην άλλη περίπτωση όχι. Στον εγκεφαλικό θάνατο είναι, ο εγκεφαλικά νεκρός είναι δυνητικός δότης, ενώ αυτός που βρίσκεται στη φυτική κατάσταση, στο λεγόμενο κόμμα, δεν μπορεί να γίνει δότης οργάνου. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την έκπτωση της συνείδησης, δεν υπάρχει συνείδηση. Αλλά στη φυτική κατάσταση μπορούμε να έχουμε αντίδραση στα διάφορα ερεθίσματα. Όταν λοιπόν κάποιος θα οριστεί ως εγκεφαλικά νεκρός σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θα πρέπει να τεθεί η διάγνωση. Η διάγνωση αυτή θα τεθεί από τρεις γιατρούς. Το θεράπον γιατρό της μονάδας, έναν αισθησιολόγο και έναν νευρολόγο ή νευροχειρουργό. Αυτοί οι γιατροί πρέπει να είναι εξάρτητοι από την ομάδα μεταμοσχεύσεως. Αν αυτός ο ασθενής έχει δηλωθεί στην Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ως δότης δωρεάς οργάνου, τότε πολύ εύκολα η ιατρική ομάδα, εφόσον πραγματοποιήσει αυτά τα τεστ που είπαμε, νομίζω άλλες δύο φορές θα πραγματοποιούν αυτά τα τεστ, κάθε 8 ώρες, και εφόσον γίνουν όλα τα τεστ και πιστοποιηθεί ότι ο ασθενής μας είναι εγκεφαλικά νεκρός, στην περίπτωση αυτή τα όργανα αυτά μπορούν να μεταμοσχευθούν. Τα όργανα αυτά τα οποία θα δώσουν ζωή στους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Όμως εδώ πέρα αρχίζουν να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, διάφορα σκέψεις μάλλον, και πραγματικά αυτά τα βιοειθικά προβλήματα είναι προβλήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν όλους ή ακόμα να τα έχουμε σκεφτεί και να μην έχουμε προβληματιστεί όσο θα έπρεπε. Το πρόβλημα κυρίως τίθεται στους συνοδούς όταν αυτός ο ασθενής δεν έχει δηλωθεί ως δωρητής οργάνου. Αυτή την περίπτωση την απόφαση θα κληθούν να τη λάβουν οι συνοδοί. Συνήθως θα είναι ο γονείς ή αδέρφια ή το στενό συγγενικό περιβάλλον. Και σκεφτείτε ότι αυτοί κρατούν την κλεψίδρα του χρόνου. Ο χρόνος τους πιέζει.
τα όργανα πρέπει να μεταμοσχευθούν, τους λέει η ιατρική ομάδα, τις επόμενες 48 με 72 ώρες. Ήδη με τα τεστ έχουν περάσει 24. Σκεφτείτε τι στρες περνάει όλη αυτή η οικογένεια προκειμένου να αποφασίσει αν θα δωρήσει τα όργανα ή όχι. Και πότε, όταν το άτομο αυτό βρίσκεται στη δύση της ζωής του. Σκεφτείτε το οικογενειακό περιβάλλον δεν γνωρίζει τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Εκείνη την ώρα που βαρδίζεται από πληροφορίες από την ιατρική ομάδα. Ο θάνατος για όλους εμάς, αλλά κυρίως για τον κόσμο, εμείς είμαστε και επαγγελματίες υγείας, είναι αυτό που περιγράφει πολύ ωραία και γλαφυρά ο Σέξπιρ. Δηλαδή, είναι ότι ο θάνατος επέρχεται γιατί δεν βλέπω σφιγμό. Γιατί δεν βλέπω χρειά του χρώματος, τη ροδαλότητα του δέρματος και το χιλιό. Γιατί βλέπω χαμηλή θερμοκρασία του σώματος, μια ψυχρότητα. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε σε έναν συνοδό όταν μπαίνει στη μονοδιακή θεραπεία και βλέπει τον άνθρωπό του, παρόλο και μηχανική υποστήριξη, να αναπνέει, να έχει καρδιακή λειτουργία, να έχει μια σχετική ροδαλότητα αλλά και μια σταθερή θερμοκρασία, ότι αυτός ο θάνατος έχει πεθάνει. Δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Τι συμβαίνει όταν έχουμε μια εγκυμονούσα εγκεφαλικά νεκρή, αφόσον είναι νεκρή, γιατί παρατείνουμε τη ζωή της προκειμένου να φτάσει σε τέτοιο σημείο όσο γίνεται περισσότερο για να γεννήσει. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τέτοια περιστατικά όπου έχουν παραταθεί στη ζωή αυτών των ασθενών με μηχανική υποστήριξη και μπορέσαν να γεννήσουν και να έχουμε ένα φυσιολογικό παιδάκι. Για ποιο λόγο χορηγείται αναισθησία σε έναν εγκεφαλικά νεκρό προκειμένου να πάρουμε τα όργανα του, αφού δεν πονάει, αφού είναι νεκρός? Γιατί του δίνουμε εμείς αναισθησία? Τι συμβαίνει, μήπως τελικά πονάει, μήπως δεν είναι νεκρός? Το ηλεκτροκεφαλογράφημα στη Βρετανία δεν χρησιμοποιείται παντού. Για ποιο λόγο? Διότι το 20% των περιπτώσεων μας δείχνει μια δράση. Άλλοι λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε μεμονωμένους νευρώνες. Άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου έγκαιρο. Τι συμβαίνει με την ικανοζόμενη συνένεση, η οποία έχει έρθει και στην ελληνική νομοθεσία, αλλά κάποια στιγμή αποσύρθηκε? Για όσους δεν γνωρίζουν, η καζόμενη συνένεση είναι εφαρμόσεις στις ορισμένες χώρες της Ευρώπης, έτσι ώστε όταν κάποιος θεωρείται κεφαλικά νεκρός, αν δεν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει δωρεάν δωρητής οργάνων, είναι αυτομάτως δωρητής οργάνων. Οπότε η ιατρική ομάδα σε εκείνη την περίπτωση, χωρίς τη γνώμη των συνοδών και του συγγενικού περιβάλλοντος, μπορεί να λάβει τα όργανα. Τελικά, οι μεταμοσχεύσεις είναι δωρεά οργάνων, θα πούν πολλοί. Ή μήπως μια αφαίρεση ζωής. Άλλοι θα πούνε ναι, θα δώσει ζωή σε 5, σε 10, σε όσο μπορέσει, ή θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Άλλοι θα πούνε όμως ναι, αμοστερήσαμε τη ζωή σε έναν άλλον άνθρωπο, διότι δεν είμαστε 100% σίγουροι για το βιολογικό του θάνατο, όχι για τον εγκεφαλικό του. Τι συμβαίνει με τον πόρο οργάνων? Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Και ναι, στην Ελλάδα έχουμε κάποιες νομοθεσίες, στην Ευρώπη αυστηρές, στην Αμερική ίσως και εκεί πέρα. Τι γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο? Ακούμε διάφορο, πηγαίνουν πολύ στην Ινδία προκειμένου να μεταμοσχευθούν, να βρουν όργανα. Και γιατί να είναι ήθικο να πουλήσει ένας τον εφρό του που δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του? Ή για την άλλη, μήπως είναι ηθικό, μήπως είναι ανήθικο? Τελικά, τι είναι ο εγκεφαλικός ή ο καρδιαγκιακός θάνατος, πόσο στενά συνδέονται? Η ιατρική επιστήμη θα μας πει ότι ο εγκεφαλικός θάνατος θα μας οδηγήσει πολύ σύντομα στο βιολογικό. Παρ' όλα αυτά, ερωτήματα παραμένουν. Το συνέδριο δεν είναι αμοιβώς βοηθητικό, είναι γενικής φύσης και απλώς ένα προβληματισμό ήθελα να θέσω στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγηση του συνάδελφου, τον κύριο Λέκο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό? Ωραία, ευχαριστούμε. Εξαίρετη η ομιλία σας, είδα ότι είστε και στη θεολογία, οπότε θα πιάσετε και από τα... Εγώ από τη θεολογία δεν το πιάσα. Και λίγο το πήγα. Λοιπόν, είμαι από το Αντιπαρκελικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είπατε ότι είναι τρεις συνάδελφοι. Εσείς έχετε συμμετέχει
σε δοκιμασίες εγκεφαλικού θανάτου. Δεν ακούω. Έχετε συμμετέχει σε δοκιμασίες εγκεφαλικού θανάτου, γιατί γίνονται όλα, ξέρετε, λέει και άρτης. Ούτε πιέζουμε τους συγγενείς. Γιατί υπάρχει πρώτον, οι γιατροί των εργατικών δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μία ομάδα από τον ΕΟΜ που κάθε μήνα μας στέλνουν ποιοι εφημερεύουν από τη Θεσσαλονίκη και ενημερωνόμαστε. Αυτοί κάνουν την προσέγγιση, γιατί ξέρετε, για μας ο ασθενής είναι ασθενής και δεν τον βλέπουμε σαν έναν μελλοντικό δόντι. Πολλές φορές οι συγγενείς δεν το αποδέχονται, πολλές φορές όμως οι συγγενείς είναι εκείνοι που έρχονται και μας παρακαλούν, ειδικά όταν είναι νέα άτομα. Και πιστέψτε με, και ακόμη και ότι και στους ομολογικούς ασθενείς, που εκεί είναι λίγο δύσκολο, αλλά ακόμη και για τους κερατοειδείς, ακόμη και για τους κερατοειδείς που μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ απλό, και όμως και οι κερατοειδείς σώζουν ανθρώπους. Πώς αυτός, δηλαδή, έχετε συμμετέχει να δείτε τη διαδικασία? Δεν το κάνουμε και οι γιατροί που συμμετέχουν, γιατί πρέπει να είναι και ένας γιατρός από τη μονάδα, με ελαφρά. Όχι, εγώ δεν είπα ότι το κάνει με ελαφρά την καρδία. Ούτε τους βλέπουμε σαν μελλοντικούς. Δεν έχω συμμετέχει, είναι από την βιβλιογραφία αυτά τα οποία παραθέτω. Βιβλιογραφία, αλλά η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική. Σίγουρα είναι καθημερινή. Και αυτό είναι μια διημερίδα ολόκληρη. Ναι. Και μπορεί και συνέβη ολόκληρο να γίνει, ναι, σε βιοποιητικά ζητήματα. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και είμαστε λιγάκι πιο φιδωλοί στις αποφάσεις μας. Δηλαδή και το ιατρικό team συμφωνώ, διότι έχουμε και τις καταβολές μας, τις κοινωνικές, τις θρησκευτικές αν θέλετε, και δεν μπορούμε να παίρνουμε και αποφάσεις για τη ζωή. Απλώς αυτό είναι, εγώ παρέθεσα τι ορίζει η νομοθεσία. Αν είδατε, κάτω έβαλα την νομοθεσία και ορίζει πώς ορίζει. Το κεφαλικό θάνατο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κεφαλικός θάνατος έχει συνδεθεί άμεσα με το δωρεά οργάνων και είναι κάτι το οποίο, αν δεν είχε συνδεθεί με το δωρεά οργάνων, όπως και με το να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες άδειες κλίνης στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε και να αποσυνδέουμε τους ασθενείς, όπως αφήναμε. Επέλθει ο βιολογικός άνθρωπος, στον οποίο θα μπορούσε να επέλθει αργότερα. Δεν συνδέει τίποτα.